Από φέτος, στον εσωτερικό χώρο του σχολείου μας κοσμούν μεγάλες ψηφιακές εκτυπώσεις σημαντικών ζωγραφικών έργων που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Το ταξίδι της μικρής μας ξενάγησης ξεκινά από το λιμάνι της Χάβρη στη Βόρεια Γαλλία ένα χειμωνιάτικο πρωινό του 1872. Καθώς ο ήλιος ανατέλει, ο νεαρός Γάλλος ζωγράφος Κλοντ Μονέ δημιουργεί το έργο σύμβολο της γέννησης ενός από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά ρεύματα στον κόσμο, του Ιμπρεσιονισμού. Σεν Ρεμί ντε Προβάνς, Νότια Γαλλία. Ο Ολλανδός ζωγράφος και προάγγελος του εξπρεσιονισμού Βίνσεντ Βαν Γκόγκ μας παρασύρισε χαοτικούς τροβιλισμούς γύρω από τ' άστρα, ζωγραφίζοντας λίγο πριν από την αυγή μιας καλοκαιρινής ημέρας του 1889 έναν από τους πιο γνωστούς πίνακες στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού, την έναστρη νύχτα. Γερμανικές Άλπεις, νότια του Μονάχου. Δρόμος του χωριού Μουρνάου. Ένα ηλιόλουστο μεσημέρι του 1908, δύο γυναίκες με ένα μικρό παιδί κοιτούν με απορία τον Ρώσο ζωγράφο και αργότερα πρωτοπόρο της αφηρημένης τέχνης Βασίλη Καντίνσκι, καθώς ζωγραφίζει με γρήγορες πινελιές και έντονα απόκοσμα χρώματα. Βρισκόμαστε στις απαρχές του εξπρεσιονισμού. Επιστρέφοντας στα νησιά μας, θαυμάζουμε την κόρη του Αιγαίου με το ψάθινο καπέλο της. Τη ζωγράφισε ο Νικόλαος Λίτρας το καλοκαίρι του 1925. Η ζωγραφιά, παρά την έντονη εξπρεσιονιστική γραφή της, μας μεταδίδει ένα αίσθημα γαλήνης, ξεγνιασιάς και βεβαιότητας. Το κορίτσι που βλέπουμε στον επόμενο πίνακα να κοιτάζεται στον καθρέφτη δεν φαίνεται τόσο ξένιαστο. Στα αριστερά είναι νεαρή με ροδαλό πρόσωπο και έτσι όπως γυρίζει προς το μέρος μας φωτίζεται από τα χρώματα της ημέρας. Μέσα στον καθρέφτη μοιάζει γερασμένη, ζωγραφισμένη με τα χρώματα και τα σύμβολα της νύχτας. Ο κυβιστικός πίνακας που ζωγράφισε ο Ισπανός Πάμπλο Πικάσο την άνοιξη του 1932 θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της μοντέρνας τέχνης. Σε μια Ελλάδα απροσδιορίστης εποχής συναντάμε τον ποιητή και τη μούσα του. Εκείνη, ντυμένη με αρχαιολινική φορεσιά και έναν πάπυρο αντίχε κεφάλι, παραδίδει ένα βιολί στον ποιητή που έχει μπράτσα αόρατα, σώμα μεταλλικό και κεφάλι κούκλας. Ψάρια και γεωμετρικά στερεά βρίσκονται διάσπρατα στα πόδια τους, ενώ από τη θάλασσα έρχεται ένα ζευγάρι ντυμένο με ρούχα της εποχής του 30. Τον σουρεαλιστικό πίνακα, που μοιάζει βγαλμένος από τον κόσμο των ονείρων, ζωγράφισε ο εικαστικός, συγγραφέας και ποιητής Νίκος Εγκονόπουλος το 1938. Σαν δύο κορίτσια και δύο αγόρια, με τα φρούτα και τα άνθη της κάθε εποχής να πλώνονται μπροστά τους, οι τέσσερις εποχές που ζωγράφισε ο Γιάννης Τσαρούχης το 1969, συνυπάρχουν αρμονικά σε μια ζωγραφιά που συνδυάζει τις κατακτήσεις της μοντέρνας ζωγραφικής με τη βυζαντινή τεχνοτροπία και την αρχαιοελληνική τέχνη. Εκτός από τα ψηφιακά αντίγραφα των έργων που αναρτήθηκαν στους διαδρόμους του σχολείου μας, από φέτος, τις αίθουσες του γυμνασίου κοσμούν ψηφιακές αναπαραστάσεις έργων του Ελβετού ζωγράφου Πάουλ Κλέ, του εικαστικού, παιδαγωγού και φιλοσόφου των αρχών του 20ου αιώνα που θεωρούν στην παιδική τέχνη την πιο αγνή μορφή από όλες τις μορφές τέχνης. Στις αίθουσες των ηλικιακών τάξεων αναρτήθηκαν σύγχρονα γραφιστικά έργα εμπνευσμένα από τα γκράφιτι που καθιερώθηκαν ως μορφή τέχνης από τη δεκαετία του 1970 στη Νέα Υόρκη.
έλκουν την ιστορική καταγωγή τους από τα τοιχογραφήματα στους στίχους πόλεων της αρχαιοελληνικής και της ρωμαϊκής εποχής. Το καλλιτεχνικό εργαστήριο προχώρησε φέτος στη συντήρηση έργων που έχουν δημιουργηθεί παλαιότερα στο σχολείο μας με τη συμβολή των μαθητών και την καθοδήγηση του εκάστοτε καθηγητή καλλιτεχνικών. Συντηρήσαμε τοιχογραφία εμπνευσμένη από το χαρακτικό έργο «Ουρανός και νερό» που φιλοτέχνησε ο Ολλανδός χαράκτης Μάουριτς Κορνίλιος Σέσερ το 1938. Η τοιχογραφία δημιουργήθηκε στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2006-2007. Συντηρήσαμε τοιχογραφία αντίγραφο του ζωγραφικού έργου γεωμετρικής αφαίρεσης με τίτλο «Πανσέλινος» που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος και επί 35 συνεχή χρόνια δάσκαλος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Γιάννης Μόραλης μεταξύ 1977 και 1978. Η τοιχογραφία δημιουργήθηκε στο σχολείο μας την άνοιξη του 2017. Επικολλήθηκε σε ξύλινο φορέα και αναρτήθηκε σε τοίχο του σχολείου ελεύθερο αντίγραφο σε χαρτί που είχε γίνει στο εργαστήριό μας κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Πρόκειται για αντίγραφο λεπτομέρειας ελληνιστικού ψηφιδωτού που βρέθηκε σε πρόσφατες ανασκαφές στην αρχαιοελληνική πόλη Ζεύμα νότια της Τουρκίας. Η εικονιζόμενη γυναικεία μορφή εικάζεται πως είναι στη πάλη, η αδερφή της Ευρώπης, καθώς την απάγει από την Τύρο της Φινίκης που μεταμορφωμένο σε μυθικό ζώο Ποσειδώνας. Στους τοίχους του σχολείου μας που παραμένουν λευκοί θα πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι έκθεση εικαστικών έργων των μαθητών που γίνονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σας περιμένουμε με χαρά να σας ξεναγήσουμε και από κοντά!